σχέσεις και απιστία. Πόσο μπορούμε να τις συγχωρέσουμε και πώς μπορούμε να μεταβούμε στο επόμενο στάδιο? Έχω μαζί μου σήμερα στην εκπομπή τον δόκτορα Γιώργο Λυράκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι όλοι θα μείνουμε προσκολλημένοι για να μάθουμε και να γνωρίσουμε. Πάμε να τον υποδεχτούμε. Ένα θέμα νομίζω πάντα επίκαιρο. Πάντα ερωτήσεις λαμβάνουμε για το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ήθελα να το αναλύσω, αλλά ήθελα να το αναλύσω με τον ειδικό. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο καλεσμένο σήμερα, τον Δόκτωρ Λυράκο Γιώργο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είστε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος έχετε και πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά τα οποία αναλύετε και όλα αυτά τα οποία ανεβάζετε και στο Facebook και βοηθάτε και πάρα πολύ κόσμο. Γενικότερα όσον αφορά το τομέα της ψυχολογίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα συχνό φαινόμενο, για τις σχέσεις και όταν η απιστία μας τυπάει την πόρτα. Να πω πριν ξεκινήσουμε ότι ο Δόκτωρ κύριος Λυράκος Γεώργιος είναι ψυχολόγος υγείας, είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και είναι και διευθυντής προγραμμάτων σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος της ψυχολογίας υγείας του City Unity College. Το λέω αυτό διότι έχετε μια πολυδιάστατη πείρα επάνω σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας αφορούν καθημερινά και σας επισκέπτονται και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αναλύσουν όλα αυτά τα οποία βρίσκουν σαν πρόβλημα και τους δίνετε τη διέξοδο μέσα από όλα αυτά τα οποία τους συμβουλεύετε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την απιστία. Δεν ξέρω κατά πόσον απευθύνονται σε εσάς ομιλώντας για αυτό το θέμα, αλλά είναι τελικά η απιστία ένα συχνό φαινόμενο των καιρών μας? Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, Νατάσα μου, και να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά από το 2009 με την έλευση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, το φαινόμενο της απιστίας φαίνεται να έχει αυξηθεί. Ήδη η τελευταία μελέτη που βγήκε από το Ουρολογικό Ινστιτούτο πριν από λίγες μέρες και έχει δημοσιευθεί σε όλο το διαδίκτυο δείχνει ένα τρομακτικό επίπεδο όσο και στους άντρες όσο και στις γυναίκες με πάρα πολύ ψηλά επίπεδα απιστίας. Εάν πάρουμε τις διεθνείς μελέτες, τα ποσοστά που μας δείχνουν απιστία σε παντρεμένα ζευγάρια είναι γύρω στο 45 με 48% για τους άντρες και ένα ποσοστό στο 37% δείχνει για τις γυναίκες. Τα ελληνικά αποτελέσματα τώρα της Ουρολογικής Εταιρείας μας έδειξαν τρομακτικά αποτελέσματα σε ποσοστά του 90 και κάτι για τους άντρες και του 89 για τις γυναίκες. Απίστευτα ποσοστά, λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Ή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εν τούτης, οι θεραπευόμενοι που ζητούν βοήθεια για τις σχέσεις τους όλο και αυξάνουν. Κάτι που δείχνει ότι όντως τα προβλήματα στις σχέσεις μας δυστυχώς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Δεν φαντάζεστε, κύριε Λυράκο, πόσα μηνύματα δέχτηκα από τον κόσμο για το συγκεκριμένο θέμα με διαφορετικά ερωτήματα τα οποία καταλήγουν πάντα σε όλα αυτά τα οποία συνέλεξα σήμερα για να σας κάνω, γιατί βλέπω ότι τον κόσμο τον αφορά. Τον αφορά είτε επειδή το ακούει δίπλα του, είτε επειδή το έχει βιώσει, είτε επειδή φοβάται μήπως το βιώσει. Η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι το πραγματικά, είναι τελικά, μου την απαντήσατε βέβαια, αν είναι μύθος ή πραγματικότητα, το ότι οι άντρες απιστούν πιο εύκολα από τις γυναίκες. Και γιατί? Είναι διαφορετικές οι αιτίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Ουσιαστικά στους άντρες αυτό που λέμε απιστία είναι ένα κομμάτι που σχετίζεται με ένα κομμάτι του εγωισμού, του ναρκισιστικού μας. Συμβαίνει για να αποδείξουμε ότι αξίζουμε. Το κάνουμε γιατί έχουμε μεγαλώσει ένα πολιτισμικό πλαίσιο που μας το επιτρέπει. Ναι. Άρα είναι κάτι το πολύ σύνθετο. Εξαρτάται από το που έχεις μεγαλώσει, τι σου έχουν δείξει ως φυσιολογικό σαν στάση ζωής. Μάλιστα. Και είναι και ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αλλιώτικα θα πιστήσει ένας άντρας που είναι, έχει μια διαταραχή προσωπικότητας, αλλιώτικα ένας άντρας ο οποίος βρίσκεται σε μια σχέση στην οποία δεν παίρνει ικανοποίηση ή αυτοεκτίμηση από τη σύντροφό του. Και αντίστοιχα στη γυναίκα είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η γυναίκα απιστεί συναισθηματικά. Αν αποφασίσει ότι από τη σχέση της δεν καλύπτεται, είναι αυτό που λέμε θα φύγει μία και έξω. Ισχύει αυτό, έρετε. Είναι τελείως διαφορετικά, ναι, ναι. Ο άντρας, ακόμα και αν οδηγηθεί στο να απιστήσει, και όταν μιλάμε για απιστία, παίρνουμε στο κομμάτι της σεξουαλικής σχέσης. Σαρκική και σεξουαλική σχέση. Ναι, 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 ναι. Που βέβαια κατά κάποιους και περισσότερο για τις γυναίκες, απιστία είναι ακόμα και αυτό που λέμε το chatting. Ακόμα και το. Ναι, ναι, ναι. Ήταν από το φιλί, αλλά αυτό εννοείται. Το chat. Το φιλί λοιπόν είναι μόνο για τις γυναίκες. Οι άντρες δεν θεωρούν ότι το φιλί είναι απιστία. Δεν λέτε, για πολύ ωραία είστε εσείς οι άντρες.
Εγώ σας λέω αυτά που λένε οι μελέτες. Δεν το λέω για προς Θεού, το λέω για την, ουσιαστικά για την πλειονότητα, ότι οι άντρες θεωρείται ότι το φιλί δεν είναι απιστία. Βέβαια, εντάξει, είναι αυτό που λέτε είναι και στον άνθρωπο. Mm-hmm. Μην το κατηγοριοποιούμε, γιατί πολλοί, και πολλές γυναίκες να το θεωρήσουν αυτό, όπως και πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά της απιστίας των αντρών, φαντάζομαι. Ναι, τα παλιότερα χρόνια λοιπόν, οι γυναίκες εάν φτάναν στο σημείο να απιστήσουν, τότε θα φεύγαν και από το γάμο. Ναι. Ήταν δηλαδή συναισθηματική η απιστία, χανόταν ο δεσμός του γάμου και έφευγαν από το γάμο. Οι άντρες, παρά την απιστία, ποτέ δεν αποφάσιζαν να φύγουν ή να εγκαταλείψουν το γάμο, εκτός κι αν βρισκόντουσαν σε αυτό που λέω εγώ, το μεγάλο, το έντονο πάθος. Ναι. Που και αυτό τις περισσότερες. Τα λέτε αυτά πολλές φορές και στο Facebook και μας καθοδηγείτε και μας λέτε, αφού σας διαβάζω, σας το έχω πολλές φορές και εγώ και όλοι οι φίλοι που σας έχουν αποσβολωμένοι, διότι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα κάθε φορά. Και μας ανοίγετε νέους ορίζοντες στο να βλέπουμε και διαφορετικά κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό μπορεί να κρατήσει 1-1,5 χρόνο. Στη συνέχεια όμως βγαίνει ο χαρακτήρας μπροστά. Ναι. Και όταν πλέον ανακαλύπτουμε ένα στο χαρακτήρα του άλλου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τη σχέση. Εκεί είναι και που ξεκινάει και η απιστία. Γιατί αν αποφασίσεις να μπει σε μια σχέση, θα πρέπει να παλέψεις. Σίγουρα. Η σχέση δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται να παλέψεις, χρειάζεται να διεκδικήσεις, χρειάζεται να υποχωρήσεις, χρειάζεται να αγαπήσεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, να τον κάνεις σύντροφο, να τον κάνεις φίλο και να τον κάνεις κεραστή. Φυσικά. Να κάνεις από όλα αυτά τα επίπεδα. Έτσι. Και πέρα από αυτό θα πρέπει να κόψεις αυτό που λέω εγώ τους πατρογονικούς δεσμούς. Εάν θέλεις να χτίσεις οικογένεια και αν θέλεις να κάνεις κάτι καινούριο, θα πρέπει να αποφασίσεις ότι το κάνεις στο ζευγάρι για να χτίσεις τη δική σου οικογένεια. Εάν υπάρχουν άλλοι από πίσω, εάν δεν κόψεις τους πατρογονικούς σου δεσμούς, εάν δεν κάνεις την ανεξάρτητη οικογένεια, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά θα μας κάβουν το λάκκο στη σχέση. Ακριβώς. Γι' αυτό έτσι. Και το καινούριο στοιχείο είναι ποιο? Είναι το γεγονός της ανεργίας που έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι η οικονομική κρίση, η ύφεση που δημιουργεί κάτι άλλο, ειδικά στους άντρες. Ρίχνει πάρα πολύ το κομμάτι της αυτοπεποίθησής μας. Μας κάνει να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Εάν μέσα στη σχέση ο άντρας είναι ο άνεργος και η γυναίκα εργάζεται, τότε χάνει ουσιαστικά, ευνουχίζεται ο άντρας. Και χάνει τη δυναμική του που ήθιστε και να. Και ψάχνει να βρει αυτοπεποίθηση μέσα από μια εξωσυζυγική σχέση η οποία θα του τονώσει αυτό το χαμένο εγωισμό που έχει χάσει λόγω όλου αυτού. Όλο αυτό κατάσταση. Ίσως και γι' αυτό είναι και η αύξηση στα ποσοστά αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα, ποιες είναι οι αιτίες μου, τις απαντήσατε πριν σας το ρωτήσω και είναι αυτές οι πιο σημαντικές. Θέλω τώρα να μου πείτε, ποια είναι κάποια σημάδια τα οποία εμφανίζονται, είτε το ακούμε τώρα και λέμε Παναγία μου να μην μου συμβεί, είτε μας συμβαίνει, τα οποία θα κόψουν τον κόδωνα του κινδύνου, πως ίσως, να το πάω έτσι εγώ, ίσως ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας μας απατά. Βλέπουμε κάποια διαφοροποίηση στη συμπεριφορά. Το κυριότερο που αλλάζει είναι η συμπεριφορά. Γιατί ένας άντρας που μπαίνει στη διαδικασία να πιστήσει, σίγουρα αν είναι με μια γυναίκα που την αγαπάει και δεν θέλει να την εγκαταλείψει, θα νιώσει ενοχές. Ναι. Έτσι. Οι ενοχές φέρνουν περισσότερη φροντίδα προς τη σύντροφο. Δηλαδή, τώρα αυτά πρέπει να τα πούμε. Ακούει η γυναίκα μου, ακούει και η κόρη μου. Βάση μελετών. Προς Θεού. Λοιπόν. Λέμε τώρα τις περισσότερες περιπτώσεις που λοιπόν, σας έχουν τύχει, τι έχει διαπιστώσει. Παρατηρεί η γυναίκα ότι αρχίζουν να έρχονται λουλούδια, δαχτυλίδια. Δεν σημαίνει, φίλες μου, βέβαια, αν δείτε ότι σας έρχονται λουλούδια και δαχτυλίδια, μην το πάμε και εκεί, ότι ο σύντροφός μας απιστεί. Αλλά λέμε τις περισσότερες, μας απατά. Λέμε τις περισσότερες φορές όταν γίνεται αυτό απότομα. Απότομα, όταν είχαμε έτσι, μια ακριβώς, ναι. Εγκατάλειψη και έρχεται ή απότομα. Επειδή όλο αυτό το κομμάτι της δεύτερης σχέσης ανεβάζει πάρα πολύ και τη λίμπιντο του άντρα, ειδικά το πρώτο διάστημα, ο άντρας νιώθει πιο ερωτικός, νιώθει πιο δυναμικός και η γυναίκα παρατηρεί ότι υπάρχει και μια αύξηση στην σχέση του ζευγαριού μέσα, την ερωτική. Άρα και μια ξαφνική αλλαγή στην ερωτική σχέση. Προς είναι το καλύτερο. Προς το καλύτερο, ίσως είναι χειρότερο προς τη σχέση. Τελικά είναι και οι δύο όψεις του νομίσματος. Ισχύει αυτό, το έχω ξανακούσει ότι υπάρχει και μια. Επειδή υπάρχει μια ευτυχία γενικότερη, έτσι. Να διάχυτη, ότι υπάρχει έτσι και μια διαφοροποίηση. Ενώ η γυναίκα είναι το τελείως αντίθετο, φεύγει τελείως από τη σχέση. Η γυναίκα είναι αυτό που λέμε, ότι αν το αποφασίσει και αν ερωτευτεί και αν θεωρήσει ότι ο άλλος άνθρωπος που γνώρισε είναι αυτός που την εμπνέει. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι γιατί. Ναι, γιατί η γυναίκα λειτουργεί και τελείως διαφορετικά. Η γυναίκα αποφασίζει τον ερωτικό της σύντροφο με βάση και αυτό που λέμε τη μητρότητα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Κάτι που ο άντρας δεν το έχει. Ακριβώς. Άρα, μία γυναίκα αποφασίζει το ποιος της κάνει ο σύντροφος με βάση του αν καλύπτει και τα κριτήρια της μητρότητας. Ναι. Του αν είναι ο κατάλληλος για να τεκνοποιήσει μαζί του.
Κάτι που εμείς δεν το έχουμε. Ναι. Γι' αυτό και οι άντρες μπορεί να πάμε με πολύ πιο άσχημες γυναίκες από τη σύντροφό μας. Και αυτό ισχύει. Ναι. Και γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί απλώς πηγαίνουμε να τονώσουμε την αυτοεκτίμηση. Όχι πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε οι άντρες. Γενικά λέμε προς Θεού πάντα. Δεν λέμε προς πηγαίνουν για να τονώσουν την αυτοεκτίμηση. Και έτσι μειώνουν και τις ενοχές που νιώθουν. Γιατί αν η γυναίκα ή άλλη δεν είναι το ίδιο καλή όσο η γυναίκα τους. Τότε γυρίζουν πολύ πιο εύκολα στη γυναίκα τους. Γι' αυτό το κάνω. Όταν όμως η άλλη είναι πιο ωραία, λες τότε από εκεί και πέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τι είναι, για πείτε μου. Εκεί λοιπόν κινδυνεύει να ερωτευτεί πάρα πολύ, να νιώσει πάρα πολύ έντονο πάθος. Και αν αυτό το πάθος βρει ανταπόκριση, τότε είναι δυνατό επικίνδυνο να φύγει από τη σχέση και από το γάμο. Και το επικίνδυνο είναι εάν μέσα σε ένα χρόνο συνειδητοποιήσει ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι σε τίποτα καλύτερη από τη σύντροφό του. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν γίνεται διαπιστωμένα. Ναι. Και που μετά δεν θα έχει την ευκαιρία να γυρίσει, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο η σύζυγος πλέον να τον συγχωρήσει. Πώς αντιμετωπίζουν με αυτή την απόρριψη? Είναι ότι απορριπτόμεθα λόγω της σεξουαλικής επαφής που έχει ο σύντροφός μας με κάποια ή η σύντροφός μας με κάποιον? Είναι η απόρριψη που νιώθουμε ως άνθρωποι και μετά λέμε δεν μπορώ να το ξεπεράσω, τελείωσε αυτό είναι? Ουσιαστικά είναι η σύνδεση της προδοσίας, το συνέστημα της προδοσίας. Από εκεί και πέρα βέβαια εμείς αποφασίζουμε. Εγώ λέω πάντα κάτι. Αγαπάω εγώ. Εάν εγώ αγαπώ, εγώ αποφασίζω με ποιον θα είμαι. Ακριβώς. Αν λοιπόν εγώ είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μου και αν εγώ την αγαπάω, ακόμη και αν εκείνη έχει μία εξωσυζυγική σχέση, εγώ θα συνεχίσω να την αγαπώ. Αυτό είναι μεγαλείο βέβαια, έτσι. Ναι, αλλά η αγάπη έτσι είναι, ξέρετε. Σωστά. Το να βρούμε κάποιον άνθρωπο στον οποίο να πάρουμε το ίδιο συναίσθημα είναι μαγικό. Δεν συμβαίνει όμως πάντα. Και αφού εμείς αγαπάμε, εμείς αποφασίζουμε. Λένε πολύ ότι αν σπάσει το γυαλί, ναι, δεν ξανακολλάει. Ναι, ισχύει. Δεν είναι η σχέση μας γυαλί. Ναι, δεν είναι. Και ναι, κάθε φορά πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καινούριο. Εάν γίνει η συμβή απιστία, πώς θα το μάθει η γυναίκα? Ο άντρας είναι αυτός που θα το πει στη γυναίκα ή που θα αφήσει τη γυναίκα να το καταλάβει. Η γυναίκα τον άντρα. Και εκεί... Οι γυναίκες πάντα έχετε αυτό που λέμε την έκτη αίσθηση. Πάντα διέστηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Η διέστησή μας τις περισσότερες φορές πέφτει μέσα. Mm-hmm. Απλά πολλές φορές κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, mm-hmm, είτε για να μην πληγωθούμε, είτε για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε φεύγω. Και επειδή δεν θέλουμε. Έτσι. Είναι επιλογή λοιπόν. Ναι, εκεί ναι, είναι η επιλογή, ναι, του αγαπώ τον σύντροφό μου, άρα μπορώ να του συγχωρήσω ή μπορώ να του κάνω τη ζωή κόλαση για το επόμενο διάστημα. Έτσι, ωραία, έτσι, μέχρι να αποφασίσω να τον συγχωρήσω ή να συνεχίσω να τον έχω για πολλά χρόνια στην πίεση. Έτσι. Οπότε... μυστήρια. Mm-hmm. Οπότε είναι στο δικό μου χέρι, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, πάντα λέμε, το τι θα επιλέξει. Το τι θα επιλέξει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα είναι να βάζουμε σε μια συγκεκριμένη διάσταση όλο αυτό το θέμα και να πούμε ότι αν αποφασίσω να παραμείνω στη σχέση, τότε θα πρέπει να ξαναδώ εξ αρχής τη σχέση. Και να δω τι είναι αυτό που οδήγησε και τους δύο συντρόφους, ναι, στο να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί λέμε ότι okay, ο άντρας έχει κάνει την απιστία, αλλά κάποιες φορές βλέπουμε ότι και οι γυναίκες μετά από το γάμο παρετούνται από το γάμο. Ισχύει αυτό. Βέβαια. Βεβαίως. Εάν όμως μία σύντροφος παρετηθεί, σταματήσει να φροντίζει τον εαυτό της, σταματήσει να φροντίζει τον σύντροφο, της. Και δεν εννοώ να φροντίζει να του φτιάχνει το φαγητό ή το καφέ. Όχι, ακόμα και... αλλά να φροντίζει τις σχέσεις. Ακριβώς, τους, την επικοινωνία, το να μιλάνε, το να βρίσκουν χρόνο μαζί, το να είναι φίλοι, το να βγαίνουν και το να κάνουν πράγματα. Ναι. Τότε είναι, λογικό ότι ο άλλος μπορεί να ψάξει αλλού, γιατί θα έχει χάσει όλο αυτό που τον οδήγησε σε αυτή τη γυναίκα. Έτσι, έτσι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία συνειδητοποίηση των πραγμάτων. Έτσι. Και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, mm-hmm, το θεωρώ από τα πιο βασικά. Ποια είναι η σχέση μετά την απιστία, από τη στιγμή που είτε ο άντρας είτε η γυναίκα θα συνειδητοποιήσουν, mm-hmm, ότι προδόθηκαν από τον την σύντροφό τους? Μπορεί να υπάρξει σχέση μετά? Βεβαίως και μπορεί. Αρκεί να φτάσουμε στο σημείο να επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εκεί είναι η κατάλληλη στιγμή να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Και αυτό κάνουμε και μέσα από την ψυχοθεραπεία. Έτσι. Έτσι. Μέσα από την ψυχοθεραπεία ανακαλύπτουμε τι οδήγησε είτε τον έναν είτε τον άλλο σύντροφο στο να απιστήσει, ποια είναι τα δικά μας τα λάθη, είτε είμαστε αυτοί που έχουν κάνει την απιστία, είτε αυτοί που την έχουν δεχτεί, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου και της σχέσης. Άρα μπορεί να υπάρξει το αύριο, βέβαια, το μαζί, αρκεί και οι δύο
να μπορέσουμε και δίμεσα της ψυχοθεραπείας που τη θεωρώ, γιατί από μόνοι μας δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο έτσι, πολύ. Γιατί υπάρχει θυμός. Ακριβώς, και είναι πολύ σκόπελοι έτσι, που πρέπει να προσπεράσουμε. Νομίζω ότι με την αμοιβαία υποχώρηση, να το πω κάπως έτσι, και τη συνειδητοποίηση και την αγάπη. Και την επαναδιαπραγμάτευση. Και την επαναδιαπραγμάτευση, όπως το λέτε, έτσι, και με τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μας, μπορούμε όλοι να τα καταφέρουμε, ναι, και να επαναφέρουμε τη σχέση μας εκεί που ήταν και σε καλύτερο. Ε? Και αρκεί να το θέλουμε όμως. Αρκεί να το θέλουμε. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, για όλα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.